Μια φορά πρέπει να ξέρουμε να λέμε όχι. Να μαθαίνουμε να δίνουμε χρόνο. Να κάνουμε μια παύση όταν χρειάζεται. Να μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή της ψυχής μας. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε επειδή το λένε οι άλλοι. Και να αντιδρούμε για να νιώσουμε ελεύθεροι. Μα με αυτά τα ρούχα και με μια τσάντα, πας για φαγητό ή για χορό? Το κατάλαβα ότι πας να το σκάσεις. Μα τι ανακατεύεσαι, τι σε νοιάζει? Στάσου, στάσου! Γιατί φεύγεις λοιπόν? Για το γέρο μου. Γιατί νομίζεις ότι δεν θα σε βρει? Ακόμα και κάτω από τις πέτρες θα σε βρει. Γιατί σε νοιάζει σένα? Σταμάτα, μην είσαι χαζός. Πόσο νομίζεις ότι θα κάνει ο μπαμπάς σου για να σε ανακαλύψει? Όταν καταλάβει ο μπαμπάς μου ότι έχω φύγει, θα είμαι πολύ μακριά από εδώ, ναι. Αν δεν το έχει μάθει ακόμα, ήδη σε ψάχνουν, σε πληροφορώ. Φράνκο! Μα τι έπαθες, τι συνέβη? Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε τώρα. Μία κολούτσι! Μία κολούτσι, ήρθε ο πατέρα σου! Κολούτσι, ο μπαμπάς σου είναι εδώ! Μπαμπά! Τι θες εσύ εδώ, μπαμπάκα? Πού ήσουνα? Εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Και ήσουν μόνη σου εδώ πέρα? Ναι. Τι έκανες εδώ πέρα? Μα τίποτα, εντάξει μπαμά μου, θα σου πω. Όμως ορκίσου πως θα μείνει μεταξύ μας αυτό που θα σου πω. Ναι. Ανάμεσα σε μένα και στον μπαμπά μου. Λοιπόν μπαμπά μου, έπρεπε να βγάλω τις τρίχες από τα φρύδια μου. Και φαντάζεσαι ότι κάτι τόσο προσωπικό δεν μπορούσα να το κάνω σε οποιοδήποτε μέρος μπροστά σε όλους. Με καταλαβαίνεις? Ναι, σε καταλαβαίνω. Και είσαι σίγουρη ότι τα φρύδια σου τα έβγαζες μόνη σου? Ναι, μπαμπά μου. Μα φυσικά. Εσείς τι λέτε, να έχει κανένα αγόρι κρυμμένο κάτω από τη σκάλα? Δεν έχει λογική αυτό. Και αυτά τα λουλούδια τι είναι? Είναι για σένα. Αμπαμπάκα, είσαι τέλειος. Όμως, τι κάνεις εδώ? Τι κάνεις στο σχολείο τέτοια ώρα? Εγώ, Μου είπε ότι είχε πάει για δείπνο εδώ κοντά και πέρασε να σου φέρει αυτά τα λουλούδια. Πρώτα λέμε φαγητό. Δεν το αποκαλούμε δείπνο. Φαγητό, αλλά για βράδυ. Οπότε δείπνο. Εξαίσου σωστό είναι κι αυτό. Βλέπεις, μπαμπά, δεν μπορώ. Το ταλέντο μου να εκπαιδεύσω τους άλλους έχει και κάποια όρια. Δεν χρειάζομαι κανένα να με εκπαιδεύσει. Παιδιά, μη μαλώνετε. Ησυχάστε. Συγγνώμη, καλύτερα να πηγαίνω εγώ. Καληνύχτα. Όχι, εσύ να μην φύγεις. Όταν ρωτάω κάτι τον μπαμπάκα μου, είναι επειδή θέλω να μου απαντήσει εκείνος. Ευχαριστώ. Πάμε, μπαμπά. Ναι. Εσύ και εγώ πρέπει να μιλήσουμε. Έπρεπε να είσαι τόσο ρεαλιστής με αυτό το φιλί. Είμαστε πάτσι. Την άλλη φορά εσύ μου το έκανες και εγώ δεν είπα τίποτα απολύτως. Το θυμάσαι? Τότε ήταν για ευγενή σκοπό, να σώσω τον ατσίτο όπως σένα. Σταμάτα πια να το λες.
Δεν μ' αρέσει να βρίσκομαι εδώ. Δεν έχεις επιλογή, πρέπει να μείνεις εδώ. Όχι, όχι, δεν θα μείνω εδώ. Είναι κοντά στο σχολείο, θα με βρουν. Και πού σκέφτεσαι να πας? Σε ξενοδοχείο. Και τι νομίζεις ότι θα κάνουν μόλις τους πεις το όνομά σου? Δεν θα το πω, θα δώσω άλλο όνομα. Και όταν ζητήσουν ταυτότητα? Καλύτερα να μείνω. Δόξα τω Θεώ, βγήκε κάτι λογικό από αυτό το στόμα. Πάω. Στάσου, όχι, στάσου. Σε ευχαριστώ για τη μουσική, με έσωσες πραγματικά. Ο Τόμας όμως ρίσκαρε. Αλλά η ιδέα ήταν δική σου. Πες μου κάτι, γιατί με βοήθησες? Γιατί ήταν λάθος να σε αφήσω αβοήθητο και... δεν θέλω να φέρομαι σαν αυτούς που κοροϊδεύω. Ναι, ευχαριστώ. Κοίτα, Μανουέλ, αν μπεις ανάμεσα στη μία και σε μένα, πέθανες. Όχι, όχι. Η πριγκίπισσα είναι δική σου. Δεν με ενδιαφέρει η Μπάρμπι. Κάθεσε. Εντάξει. Χωακίν, πρέπει να σε προειδοποιήσω. Παίζεις με τη φωτιά, Χωακίν. Ο πατέρας της μίας είναι τύπος... πώς να το πω... πολύ βαρύς. Άκου, αν έπρεπε να ανησυχώ για τον πατέρα της καθεμιάς, ακόμα δεν θα είχα αρχίσει. Ναι, επειδή ποτέ δεν τα έβαλες με ένα νονό. Νονό της μαφίας. Πλάκα κάνεις? Όχι. Άκου, κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά έχεις ιδέα τι είναι ικανή να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι αν αγγίξεις την κόρη τους, το ξέρεις? Σοβαρά μου μιλάς? Γιατί να σου το πω αν δεν μιλούσα σοβαρά? Λες να λέω παραμύθια τώρα? Μα αυτή η κοπέλα μου αρέσει. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να ρισκάρεις. Η μικρή είναι παρθένα. Είναι κελεπούρη. Φαντάζεσαι να είμαι εγώ ο πρώτος? Και γιατί είναι παρθένα? Εξαιτίας της μαφίας. Προφανώς. Τότε να του δίνω. Κοπέλες βρίσκω. Βέβαια. Αφού είναι έτσι όπως τα λες, καλύτερα να στρίβω. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Ναι, μην ανησυχείς καθόλου. Κοίτα που έπεσα. Τα λέμε. Τι ήθελε εδώ? Του είπα ότι ο πατέρας της μίας είναι στη μαφία. Και αυτός ο ανόητος το πίστεψε. Πάντα μου φαινόταν πως είχες κάτι εναντίον της μίας, όμως τώρα... Τι? Τουλάχιστον αυτή τη φορά τη γλίτωσες, φίλε μου. Τι, μα τι λες, Νίκο, τώρα? Εγώ εκτελώ διαταγές. Εκτέλεσα τη διαταγή που μου έδωσε ο κύριος Κολούτσι. Δεν με ενδιαφέρει αν αυτό σκέφτεσαι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, φιλαράκο μου. Ναι, αλλά αν αυτός απομακρυνθεί, εσένα θα σε βολέψει αυτή η κατάσταση, έτσι δεν είναι? Με βολεύει, μα σε τι να με βολεύει? Μα τι είναι αυτά που λες? Εμένα δεν μου καίγεται καρφί. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν μου αρέσει, σου το έχω πει, δεν μου αρέσει. Κατάλαβε το. Ξέρεις, τώρα ξάπλωσα και είμαι μακριά από το φως. Δεν το σβήνεις όταν τελειώσεις. Μα δεν μου αρέσει καθόλου, εντάξει, στο ξεκαθάρισα αυτό. Κοιμάσαι. Να σου εξηγήσω, το θέμα είναι ότι άκουσε, φαντάσου. Ο τύπος που του αρέσει η μία κολούτσι δεν θα κάνει τίποτα μαζί της, είναι να τρελαίνεσαι. Αν το πετύχω αυτό θα είμαι πολύ ευχαριστημένος, κατάλαβες. Και ήτανε ιδέα δική μου αυτό. Μ' ακούς, είδες, Νίκο? Είναι απίστευτο. Ποιο είναι το δωμάτιο της Μαρίσας? Τι λαβύρινθος, Θεέ μου. Μήπως έχω τρελαθεί εντελώς, όπως λέει και η κορούλα μου? Λοιπόν, πες μου, πες μου, τι έγινε με το Χωακίν? Αχ, σορκίζομαι. Δεν μπορούσα να τον σταματήσω. Ο τύπος είναι τρελός για σένα. Κι εγώ είμαι τρελή για αυτόν. Τότε γιατί ήθελες να τον σταματήσεις? Δεν ξέρω. Νιώθω πως δεν είμαι έτοιμη να κάνω έρωτα ακόμα με ένα γόρι. Μα τι έπαθες, αφού σ' αρέσει ο Χωακίν? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σορκίζομαι, δεν ξέρω. Άλλωστε, αν του ζητήσεις χρόνο, θα πάει με άλλη. Έτσι λες? Σκέψου το να πάει με τη Μαρίσα. Εκείνη σίγουρα θα το κάνει μαζί του. Μας κάνεις τον άντρα και το έσκασες σαν ποντίκι από το πλοίο. Δεν θέλω κουβέντες μαζί σου. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Κοίτα, αν κάτι δεν ανέχομαι στη ζωή μου είναι το ψέμα. Κουράστηκα να σου δείχνω πόσο σε θέλω. Έκανα ό,τι μου ζήτησε, σου έδωσα το χρόνο που ήθελες και όλα αυτά γιατί? Για να μου πεις ψέματα. Έχεις δίκιο. Γιατί το έκανες? Εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολο να έχεις μια τέτοια μάνα. Η μαμά σου είναι καταπληκτική, πού είναι το πρόβλημα? Δεν
θέλω να μιλάω για τη μάνα μου. Ας μιλήσουμε για μας. Με συγχωρείς. Δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί έτσι. Γιατί από σένα δεν πήρα τίποτα. Δηλαδή τι περίμενες? Περίμενα τουλάχιστον ειλικρίνεια. Περίμενα αφοσίωση από την πλευρά σου. Και δεν πήρα τίποτα για μένα. Ενώ εγώ στα έδωσα όλα. Μπορούμε να αρχίσουμε από την αρχή? Όχι, Μαρίσα. Τελείωσε. Σπυρίτο, ελπίζω να έχεις έναν πολύ καλό λόγο που βρίσκεσαι στην περιοχή των αγοριών αυτή την ώρα. Είμαι εξοργισμένη με μένα. Δεν μπορώ να το αρνηθώ. Εντάξει. Ξέρεις ότι με ένα όχι θα μείνεις μόνη σου, τελείως. Προς γκρεμός και πισωρέμα, όπως λέει και ο Πίτερ. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να σου πω. Εγώ πάω στο δωμάτιο, αλλά σκέψω όσα σου είπα. Εσύ θα χάσεις. Θα πρέπει να με συγχωρέσεις, γιατί χωρίς να το θέλω τα άκουσα όλα. Με ποιο δικαίωμα? Έψαχνα το δωμάτιο της Μαρίσας και μπερδεύτηκα και παρομοίως η θήκη με έκανε έξω φρενών. Θήκη, μου το εξηγείς? Γιατί δεν έχω μεταφραστεί στο δωμάτιό μου ακόμα. Γι' αυτό δεν χρειάζεται μεταφραστής. Οι σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών έχουν μια διεθνή γλώσσα. Και εσείς πρέπει να τη μιλάτε με ευχέρεια, ενώ με τη ζωή που κάνετε εσείς. Γνωρίζω αρκετά. Δεν στο παίζω έξυπνη, ούτε κάνω την ωραία. Αντιθέτως, εσύ έχεις δρόμο μπροστά σου. Παρότι το θέμα των σχέσεων είναι περισσότερο θέμα ωριμότητας και συναισθημάτων μαζί. Πώς γίνεται αυτό? Κάτσε. Κοίτα, αν το κάνεις από φόβο, μήπως μείνεις μόνη σου, θα το μετανιώσεις για όλη σου τη ζωή. Γιατί δεν είναι αυτό το νόημα του έρωτα. Ο έρωτας είναι κάτι άλλο. Είναι ένα συναίσθημα τόσο υπέροχο που έρχεται και μένει. Κανείς δεν μπορεί να το καταπιέσει, να το ελέγξει. Οπότε, αν δεν είμαι σίγουρη απολύτως... Όχι. Αν δεν είσαι σίγουρη, όχι. Κανείς δεν θα σου πει πότε είναι η στιγμή. Εσύ θα το νιώσεις. Δεν θα βγάλεις δίπλωμα οδήγησης. Αλλά παίζει ρόλο η ηλικία. Για να χαρίσεις το πιο υπέροχο πράγμα που έχεις. Δηλαδή την καρδιά σου. Παιδί μου. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Κατά αυτόν τον τρόπο. Καλά. Δεν σε ζαλίζω άλλο. Πάω να βρω την κόρη μου. Όχι. Όχι, σας παρακαλώ. Αν θέλετε να μείνετε να τα πούμε λιγάκι. Αν θέλετε δηλαδή. Καλά, τότε θα μείνω. Να τα πούμε λιγάκι ακόμα, έλα. Κάτσε, κάτσε. Εγώ δεν ήμουν στην ηλικία σου. Ήμουν αρκετά μεγαλύτερη από ό,τι είσαι εσύ τώρα. Μα σας ορκίζομαι ότι έπρεπε να του εξηγήσω κάτι πάνω σε μία εργασία για την ιστορία. Πριν από δάσκαλος, ήμουν μαθητής. Και ξέρω πολύ καλά τους λόγους που παρακινούν αυτού του είδους τις κρυφές επισκέψεις στα δωμάτια των αγοριών. Εγώ δεν χρειάζεται να κάνω τέτοιες επισκέψεις, ξέρετε. Και τώρα δεν έχω καμία όρεξη να σας χαρίσω τα εισιτήρια που ήθελα να σας χαρίσω για να πάτε να δείτε έχεις τη μαμά μου. Έχεις εισιτήρια για να τη δω? Oh, ναι, κυρία. Σε ποια σειρά? Πρώτη φυσικά, αλλά θα μου ορκιστείτε ότι δεν με είδατε για να σας δώσω τα εισιτήρια, αλλιώς το Όχι. δώσατε. Τα εισιτήρια και τον αριθμό τηλεφώνου της μαμάς σου. Έγινε. Αχ, συγγνώμη, έπρεπε να βάλω και μία τελεία. Αχ, Μαρίσα, επιτέλους σε βρίσκω. Μαμά, τι κάνεις εδώ πέρα? Ήρθα να σου μιλήσω. Όχι, όχι, δεν έχει επισκεπτήριο τώρα στη φυλάκη. Άντε, πήγαινε. Για την κυρία Ρέι δεν υπάρχει ωράριο. Α, χίλια ευχαριστώ, καλέ μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Η ευχαρίστηση είναι δική μου. Λοιπόν, σας αφήνω να τα πείτε μόνοι σας. Έγινε, έγινε. Πάω για ύπνο. Όχι. Έλα εδώ, Μαρίσα. Μαρίσα, έλα εδώ. Σου μιλάω.
Μαρίσα, μπορείς να κάνεις ό,τι τρέλα σου έρχεται. Εγώ όμως δεν πρόκειται να το κουνήσω από εδώ, αν δεν μου πεις αν είσαι στα αλήθεια έγκυος. Μαμά, μη στρεγγλίζεις έτσι, θα ξυπνήσεις το μικρό. Κοιμήσου εσύ, μικρούλη μου. Κοίτα, Μαρίσα, και η υπομονή έχει τα όρια της. Θα χρειαστείς πολύ υπομονή τώρα που θα πρέπει να πλέκεις κολτσάκια. Μικρούλη μου, γιαγιά, κοστά. Μαρίσα, μη συνεχίζεις γιατί θα πάθω έμφραγμα. Συγγνώμη, μαμά, ξέχασα την ηλικία σου. Θα γίνεις γιαγιά, γέρασες. Σε παρακαλώ, είναι άλλο ένα από τα κακόγουστα αστεία σου, έτσι. Θα το μάθεις από τις εφημερίδες, γιατί θα δημοσιοποιήσω τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Τουλάχιστον πες μου ποιος είναι ο πατέρας. Ο Μάρκος ή ο Χωακίν. Ο Μάρκος, με τον Μάρκο ήταν ψέμα. Αν γίνεις γιαγιά, θα είναι από τον Χωακίν, ο οποίος με εγκατέλειψε γιατί δεν θέλει να γίνει γαμπρός μιας ψεύτρας. Ψεύτρα εγώ? Εσύ, δεν έχω κι άλλη μάνα εγώ, δυστυχώς. Εσύ με έβαλες να πω ψέματα. Συγγνώμη, έχω ναυτία. Χρειάζομαι καθαρό αέρα. Θεέ μου, τι θα κάνω με αυτό το παιδί? Τι? Σόνια, η Μαρίσα δεν είναι έγκυος. Σου το λέει για να σε κάνει να ανησυχήσεις. Και εσύ που το ξέρεις? Είναι αδιάθετη. Την είδα σήμερα όταν πήγε στο μπάνιο. Κοίτα τι έχει το σιρτάρι της. Ω, μήπως απέβαλε? Όχι. 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 Σίγουρη? Απολύτως. Ορκίσου. Ορκίζομαι. Όχι, όχι, ορκίσου. Ορίστε, εντάξει. Εντάξει. Είσαι ένας άγγελος. Πάντα τόσο καλή μαζί μου. Μπορώ να σε ρωτήσω γιατί? Δεν ξέρω, ίσως γιατί θα ήθελα να είχα μια μητέρα σαν και σένα. Πολλές φορές νιώθω τόσο πολύ μόνη, γιατί δεν μπορώ να πάω σπίτι το διήμερο. Αγάπη μου, σε καταλαβαίνω. Ας γυρίσουμε όμως τη Μαρίσα. Το σίγουρο είναι ότι έχει πρόβλημα με το Χωακίν. Τι είδους? Κοιτάξτε, δεν είμαι σίγουρη. Πες μου τώρα, πες μου. Φαίνεται πως όλα τα παιδιά... Δεν χρειάζεται να μου πεις, είναι όλοι οι ίδιοι. Όλοι έχουν μία αιμονή. Μου φαίνεται πως πιέζει ερωτικά ο Χωακίν τη Μαρίσα. Α, τη Μαρίσα? Όχι, 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 τη Μαρίσα μου. Ποτέ. Νατσίτο, βγες από εκεί σε παρακαλώ. Μου υποσχέθηκες ότι θα κάτσεις φρόνιμος. Άφησε τα όλα. Εντάξει, εντάξει. Μου το υποσχέθηκε. Όχι στον καναπέ. Όχι στον καναπέ. Το κινητό, πού το έβαλες? Πού είναι το κινητό? Άντε. Ναι, ποιος είναι? Τι σημασία έχει ποιος είμαι? Ας πούμε ένας θαυμαστής που σε ξέρει εδώ και καιρό και σ' ονειρεύεται. Έχεις δουλειά? Όχι, αυτό που μου είπες είναι ωραίο. Να. Ήξερα πως το βράδυ είσαι ελεύθερη. Ναι, ναι. Ναι, σε ακούω. Με ακούς? Σε παρακαλώ, κάνε ησυχία. Ναι, σε ακούω. Πες μου κι άλλα. Με ακούς? Φαίνεται πως ξέρεις πολλά για μένα. Ποιος είναι? Μαρίσα, εσύ είσαι? Καθηγητέ, πώς το ξέρατε αυτό? Α, η Μαρίσα με κάρφωσε, έτσι αυτή. Κανείς δεν μου το είπε. Σε είδα να έρχεσαι και το ήξερα το μέρος. Τι σκέφτεστε να κάνετε? Τίποτα, μέχρι να μάθω τι συμβαίνει. Τίποτα δεν συμβαίνει. Απλώς έψαχνα λίγη ηρεμία εδώ. Κοίτσαντα. Πήγες να το σκάσεις? Δεν θέλω να μιλήσουμε. Αν είναι να με παραδώσετε, κάντε το μια Παύλο, και καλή. Σας παρακαλώ Παύλο, πολύ. Παύλο, ηρέμησε. Δεν είμαι εχθρός σου. Βασίσου σε μένα. Ηρέμησε. Πες μου λοιπόν, τι συμβαίνει? Λέγε λοιπόν, Παύλο, τι σου συμβαίνει? Καλύτερα να ήμουν με τους φίλους μου στο παιχνίδι, να πίναμε μερικές μπύρες. Το ποτό είναι άλλη μια μορφή απόδρασης. Όμως είναι πιο διασκεδαστικό. Το μεθύς είναι για τους δειλούς, το ίδιο και η φυγή. Πρέπει να μείνεις και να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Εύκολο είναι να το λες, όμως με τους γέρους μου είναι αδύνατο εντελώς. Η μαμά μου είναι ανύπαρκτη και ο μπαμπάς μου είναι... Παύλο, άκουσε με. Αν θέλεις να έχεις το δικαίωμα να παίζεις μουσική, πείσε τους. Μα αυτόν δεν μπορείς να μιλήσεις καθόλου. Αν τον ξέρατε όσο εγώ καθηγητά, τότε... Θέλεις να μου πεις? Σ' ακούω. Όχι, δεν θέλω. Εντάξει, σου λέω μόνο να το σκεφτείς.
Γιατί δεν μένεις να παλέψεις για αυτό που θέλεις? Υπογραφή, επεξήγηση και νούμερο εγγράφου. Τι κάνετε? Μαζεύουμε υπογραφές κατά των αγοριών. Έξω τα αγόρια! Έξω! Πού υπογράφω? Εσύ δεν είσαι στην ομάδα χορού, δεν υπογράφεις? Από τώρα θα είμαι. Α, τότε καλώς ήρθες, σε ευχαριστώ. Ακόμα μια υπογραφή μας εξυπηρετεί. Όσες περισσότερες μαζί. Για να δω, για να δω τι λέει. Δεν μπορείς να ρωτήσεις χωρίς να κουνάς τα χέρια σου. Είμαι περίεργη. Μαρίσα, διώχνουμε τα αγόρια από το χορό. Ποια μπορεί να πρότεινε κάτι τέτοιο? Αυτή η ανεγκέφαλη. Πώς θα διασκεδάζουμε χωρίς τα αγόρια? Ο χορός δεν είναι για διασκέδαση, παιδί μου, είναι ανταγωνισμός. Μήπως εσένα σε ελκύουν περισσότερο τα κορίτσια? Τι μου είπες, βλαμμένη τώρα? Α, κατάλαβα. Ούτε τα αγόρια ούτε τα κορίτσια. Προτιμάτε τα λούτρινα αρκουδάκια. Έχουν τον ίδιο δείκτη νοημοσύνης. Τελείωσε, ισογούμαν, γιατί αυτό το πρόβλημα είναι σοβαρό. Συγγνώμη, νομίζω πως το πρόβλημα το σοβαρό είσαι εσύ. Αχ, καημένη, δεν καταλαβαίνεις ότι τα αγόρια θέλουν να χορεύουν επειδή τους αρέσει να βλέπουν τη δασκάλα? Και. Μιλώντας για τα αγόρια, δεν βλέπω κανέναν. Κορίτσια, καλά που σας βρήκα. Να ξέρετε ότι σας θέλω ακριβής για το μάθημα. Το πρόβλημα είναι ότι ο καθηγητής ιστορίας μένει και μετά το μάθημα και μας δίνει τις ασκήσεις. Το ωράριο των εργαστηρίων είναι το ίδιο ιερό με τις θεωρίες. Πηγαίνετε και για οτιδήποτε μιλήστε με το δάσκαλο. Πώς ξέρεις τόσα για το σχολείο? Γιατί είμαι πρώην μαθήτρια. Άλλη ένα εγκέφαλη. Η άλλη που είναι? Είμαστε σχεδόν όλες εδώ. Αναφέρομαι στα αγόρια. Δεν είναι και τόσο χαζή. Sick and tired of hearing all these people talk about what's the deal with this pop life and when is it gonna fade out. The thing you got to realize, what we're doing is not a trend. We got to give some melody, we're gonna bring it till the end. Come on now. My car and drive, what I wear around my neck, all that matters. Cause I should recognize that it's just about respect. It doesn't matter how the clothes I wear and where I go and why. All that matters is that you get hyped and we'll do it to you every time. Come on don't now. You ever wonder why this music gets you high? It takes you on a ride. Dirty pop, baby, baby, you can't stop. I know you like this. Dirty pop. Now, why you wanna try to classify the type of thing we do? We're just fine doing what we like, and we say the same for you. I'm tired of feeling all around me animosity. Just worry about yours, cause I'ma get mine. Now, people, can't you see? It doesn't matter. Got the car I drive, or the ice around my neck. All that matters is that you recognize that it's just about respect. It doesn't matter. Got the clothes I wear and where I go. Καλημέρα, κυρία. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Τέτοια πρωινή ώρα κανένας θα μπορέσει να με βοηθήσει. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξυπνήσει τόσο νωρίς. Ω, Σόνια! Δεν σας γνώρισα. Συγγνώμη. Είχατε ραντεβού με τον κύριο Ντουνόφ? Όχι, δεν έχω ραντεβού με τον Ντουνόφ. Ήρθα να δω άλλα άτομα. Μόνο που ακόμα δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί το μυαλό μου κοιμάται, ξέρεις. Αχ, ένα από αυτά τα άτομα είσαι εσύ. Εγώ, μα πώς εγώ? Παρακαλώ, καθίστε. Αχ, σε παρακαλώ, μίλα μου στον ενικό, Γκλώρια. Εντάξει, όπως θέλετε, όπως θέλεις. Τι ευγένεια και τι ωραίο σώμα. Το ήξερες πως έχεις μια δυνατή παρουσία και μια πολύ όμορφη προσωπικότητα? Ευχαριστώ πολύ, Σόνια. Δεν σου φέρεσε ποτέ να κάνεις χορό ή κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει? Ναι, βέβαια, το είχα σκεφτεί, αλλά ποτέ δεν τόλμησα. Αχ, τι κρίμα, έπρεπε. Το θέατρο έχασε ένα μοναδικό διαμάντι. Σου το λέω εγώ που κάτι ξέρω από αυτά. Σκεφτώ, αφού το λες εσύ. Τι θέλεις? Λοιπόν, ξέρω πως αυτό που θα ζητήσω δεν γίνεται, αλλά το χρειάζομαι. Γιατί θέλω να κάνω μία έκπληξη και ελπίζω να με βοηθήσεις. Τι είναι? Θέλω το τηλέφωνο ενός μαθητή. Α, όχι. Θα το ήθελα, αλλά οι κανονισμοί, ξέρεις, δεν ξέρω αν θα μπορέσω. Καταλαβαίνω. Όσο το σκέφτεσαι όμως, θα ήθελα να δω τον καθηγητή, αυτόν τον νεαρό που μοιάζει ξενόφερτος. Πώς τον λένε? Έχει ένα περίεργο όνομα, να δεις. Τον καθηγητή Μανσίγια. Αχ, αυτόν! Πώς το ήξερες? Πώς ήξερες ότι αυτόν θέλω? Το μάντεψα, επειδή φαίνεται ότι είναι ξενόφερτος. Α. Παιδιά, σας μιλάω σοβαρά. Πού είναι ο Πάμπλο Μπουσταμάντε? Εσείς είστε φίλοι του, τι ξέρετε? Δεν ξέρουμε τίποτα. Και εμείς ανησυχούμε πολύ για τον Πάμπλο. Ίσως να είναι στις τουαλέτες. Ίσως εσύ να ξέρεις που έχει πάει.
Αν το ήξερα, θα το έλεγα με όλη μου την ψυχή. Με ικανοποιεί πολύ να τον καρφώνω. Τι έχει γίνει, δεν καταλαβαίνετε? Εδώ μιλάμε για ένα παιδί. Ναι, είναι ένα παιδί λιγότερο. Είναι γιος πολιτικού. Θα γίνει φασαρία που δεν είναι στο σχολείο. Ναι, αλλά δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Ποιος μίλησε για ευθύνη? Λέω ότι πρέπει να σκεφτούμε το σχολείο. Την εικόνα του. Ξέρεις που έχει πάει ο Πάμπλο? Συγγνώμη, ο Πάμπλο Μπουσταμάντε μπορεί να βγει ένα λεπτό. Η μαμά του είμαι. Ευχαριστώ, μου χρειαζόταν. Δεν θα ήσασταν πιο άνετοι χωρίς καμουφλάζ? Παρακαλώ, στον ενικό. Ξέρεις, θα ήθελα να το βγάλω αυτό, αλλά το πρόσωπό μου νωρίς το πρωί δεν είναι ό,τι καλύτερο. Εδώ δεν είναι κανείς. Ποτέ δεν ξέρεις. Αν με έβλεπε ένας παραγωγός, θα με προσλάμβανε μόνο για ταινίες τρόμου μεταξύ μας αυτό, έτσι. Εδώ δεν έχει παραγωγός. Μου το ορκίζεσαι? Στο ορκίζομαι στη ζωή μου. Αν είναι έτσι, εντάξει. Α, είσαι πολύ όμορφη. Δεν θα χάναμε τίποτα στον κόσμο την ταινία τρόμου. Τι ήθελες να μου πεις? Για πες. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για χθες. Ξεκαθάρισα τα πράγματα με τη Μαρίσα. Α. Δηλαδή, μου τα ξεκαθάρισε μια φίλη της. Δόξα τω Θεώ, δεν είναι έγκυος. Δεν έχει σχέση με τον Μάρκο. Τίποτα. Αυτό το επινόησε. Γιατί? Έτσι είναι. Η κόρη με επινοεί διάφορα. Λέει πως έχει άπειρους εραστές, αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι ψέμα. Ξέρω με σιγουριά ότι είναι παρθένα. Μην είναι της ηλικίας αυτά. Συχνά νιώθουν την ανάγκη να καυχηθούν, να δείξουν ανώτεροι για να κρύψουν τη σύγχυση που νιώθουν. Πολλές κοπέλες είναι μπερδεμένες με αυτό το θέμα. Και τα αγόρια επίσης. Κάνετε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση? Όχι, δυστυχώς όχι. Θα έπρεπε. Ο Ντουνόφ αντιτίθεται. Μόλις μου πέρασε μία ιδέα. Αλλά θέλω κάποιον να με βοηθήσει. Ο Πάμπλο μάλλον είναι στη βιβλιοθήκη ή στο εργαστήριο. Είναι ένα μελετηρό παιδί. Σοβαρά? Φυσικά. Πάω να τον βρω, Ευχαριστώ. Συγγνώμη, υποτίθεται ότι είμαι στην τουαλέτα αυτή τη στιγμή. Τότε τι κάνεις εδώ? Γιατί θέλετε να δείτε τον Παμπλίτο? Έχω να του πω κάτι πολύ σημαντικό. Είστε μόνοι, δεν βλέπω τον δράκο, τον άντρα σας. Όχι, όχι, ήρθα μόνη μου. Αυτό αφορά τον Πάμπλο και εμένα. Γιατί μου τα λες όλα αυτά? Γιατί ο δάσκαλος δεν θα βρει τον Πάμπλο στο σχολείο. Γιατί όχι? Γιατί έφυγε. Χθες ήταν έτοιμος να την κοπανίσει και... Σε παρακαλώ, από την αρχή δεν καταλαβαίνω. Πες τα μου, τι μου λες? Ο Πάμπλο δεν είναι στο σχολείο. Και πού πήγε? Μην ανησυχείτε, τον βρήκα και τον έκρυψα. Αν μου ορκιστείτε ότι δεν θα κάνετε τίποτα, θα σας πω. Πού είναι ο δάσκαλος? Α, εσάς έψαχνα. Όχι τώρα, ψάχνω τον Πάμπλο και δεν τον βρίσκω πουθενά. Και έχω τη μητέρα του και στιγμή. Περιμένει. Μια στιγμή, μην ανησυχείτε, την κυρία που σταμάτε το ανέθεση σε μένα και όλα είναι εντάξει. Τι έγινε, εμφανίστηκε ο Πάμπλο? Ναι. Αχ, Σαντιάγκο, είσαι υπέροχος. Αυτό το γέλιο είναι μιας Ιένας ή της μαμάς μου? Τι κάνει εδώ με τον καθηγητή? Αυτό ακριβώς θα ήθελα να μάθω κι εγώ. Πάμπλο. Μαμά. Πώς το ήξερες? Γιατί μια καλή κοπέλα μου τα είπε. Η Μαρίσα. Θα την πνίξω αυτήν. Δεν θα μου γλιτώσει. Όχι, όχι. Όχι. Γιατί χάρη σε εκείνη εδώ. Κι εγώ το ίδιο. Και σε τι ωφελεί? Κι όμως ωφελεί. Δεν θα πας σε καμία στρατιωτική ακαδημία. Σοβαρά? Τι συνέβη, κατάλαβε ο μπαμπάς? Όχι. Δεν υπέγραψα και ούτε πρόκειται να το κάνω. Απίστευτο. Απίστευτο, μαμά. Μαμά, θα με στηρίξεις? Ναι. Θα σε στηρίξω. Σ' αγαπάω πολύ για να σε βλέπω να υποφέρεις. Κι εγώ σ' αγαπώ πολύ, μαμά. Και ο μπαμπάς τι είπε? Ο μπαμπάς? Δεν έχει σημασία.
Μαμά. Ναι. Τι είπε ο μπαμπάς? Εξοργίστηκε. Τόσο πολύ που έφυγε από το σπίτι μας. Έφυγε από το σπίτι. Σ' αγαπώ πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη. Με τον καθηγητή ανταλλάξαμε ιδέες και είχε μία που μου φάνηκε εξαιρετική και καλύτερη. Σαντιάγκο, ναι. Εξήγησε εσύ. Ναι, είναι πολύ απλό. Αποφασίσαμε να την πούμε μια μέρα με τις μητέρες. Θα έρθουν οι μαμάδες να μιλήσουν ή να συμμετάσχουν σε κάποια δραστηριότητα με τα παιδιά. Γι' αυτό και η ιδέα, επειδή ήταν δική της, πρέπει να είναι η πρώτη. Να είναι πρώτη, μα για ποιο λόγο? Μαρίσα, σε παρακαλώ. Μα γιατί δεν πρέπει να μιλήσει, για την προέλευση των φτερών ή την επίδραση της σιλικόνης στο γυμνό? Για κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Μου φαίνεται πως εμένα με ξεχάσατε, καθηγητά Μανσίγια. Θα έπρεπε να έχετε απευθυνθεί σε μένα προσωπικά για να πάρετε μια τέτοιου είδους απόφαση. Ακριβώς έτσι, μόνο που εσείς είστε τόσο σημαντική προσωπικότητα. Ένας άντρας τόσο απασχολημένος που μας φάνηκε άσχημο να σας απασχολήσουμε για κάτι τόσο ανούσιο, καταλαβαίνετε? Αυτό που λέτε είναι σωστό, αλλά εγώ, όπως ξέρετε, είμαι ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος και μπορώ να διαθέσω όσα λεπτά χρειάζονται για προτάσεις για τα παιδιά. Τότε τέλεια! Λοιπόν, Σαντιάγκο, γιατί δεν εξηγούμε στον κύριο διευθυντή με λεπτομέρειες την ιδέα που σκεφτήκαμε, τι λες? Θα χαρώ πολύ να σας ακούσω, όμως για περάστε από το γραφείο μου. Πάμε. Χωακίν, θέλω να σου μιλήσω. Θα αργήσεις, γιατί? Είπα θα αργήσω. Όχι, περίμενε, θέλω να σου μιλήσω. Θέλω να σου μιλήσω για το χθεσινό. Το σκέφτηκα και καλύτερα είναι να διακόψουμε. Εσύ αποφασίζεις για μένα? Κοίτα, Μία, εγώ θέλω μία σοβαρή σχέση. Και εσύ δεν έχεις ετοιμαστεί ακόμα. Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Αν νομίζεις ότι θα διακόψουμε έτσι απλά, εμένα δεν με έχει αφήσει κανένα αγόρι ποτέ. Είδες, για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Μου αξίζει τουλάχιστον να μου δώσει μια εξήγηση. Ήδη σου το είπα. Όχι, αυτές είναι δικαιολογίες. Θέλω την αλήθεια. Θες εξήγηση να σου δώσω? Ναι. Γιατί έτσι? Γεια. Μα γιατί, αφού τα μαλλιά μου είναι τόσο τέλεια. Σόνια, εδώ έχω το νούμερο τηλεφώνου που μου ζήτησες. Είσαι υπέροχη γυναίκα. Μην ναι. ξεχάσεις τι σου είπα. Έτσι, πάρε μαθήματα χορού οπωσδήποτε. Θα το σκεφτώ, αφού το λες εσύ. Θα δοκιμάσω. Γεια. Γεια. Α, Θεέ μου, αυτό είναι 8 ή 3. Εκτός από μαθήματα χορού, πρέπει να πάρεις και μαθήματα καλλιγραφίας. Τι φρίκι. Εσύ είσαι. Δεν θέλεις να πάθω συγκοπή? Δεν είναι κακή ιδέα μετά από αυτό που έκανες. Τι έκανα πάλι? Πλέχτηκες στο σχολείο μου. Όλες οι μητέρες πρέπει να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Ναι, αλλά δεν θέλουν όλες οι μητέρες να τα ρίξουν στους καθηγητές όπως εσύ. Εγώ? Ναι, εσύ. Τι υπέροχος, τι υπέροχος. Λες και ήρθες πριν λίγες μέρες στη χώρα, μαμά. Έτσι κάνεις. Καλά, Μαρίσα, παιδί μου, αλλά αυτός ο καθηγητής, γεια, είναι υπέροχος. Φυσικά, ό,τι πεις, πονηρούλα. Μαρίσα, δεν θα σου επιτρέψω ξανά να ξεπεράσεις τα όρια. Εγώ προσφέρθηκα να συνεργαστώ με το σχολείο. Γιατί δεν μπορώ, για πες μου. Εδώ δεν είναι θέατρο, μαμά, και εσένα σου φεύγουν τα πούπουλα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Εγώ ξέρω που βρίσκομαι. Ναι. Καλά, τότε άκουσέ με προσεκτικά. Εδώ, μανούλα μου, είναι σχολείο. Δεν είναι το θέατρό σου. Αν θέλεις να κάνεις φιγούρα, ανέβα στη σκηνή σου. Δεν θα με κάνεις ρεζίλι εμένα. Και αυτό δεν το ζητάω, το απαιτώ. Με άκουσες? Καλά, κορούλα μου, εντάξει, δεν θα κάνω τίποτα. Αλλά μη φωνάζεις, σε παρακαλώ, μας ακούνε. Έλα. Μία, εδώ και ώρα είσαι έτσι. Θα σου κάνει κακό να σκέφτεσαι τόσο. Αυτό είναι κλασικό αρνητικό σχόλιο. Ανησυχούμε για σένα. Αχ. Κορίτσια, πρέπει να ανακαλύψω γιατί μ' άφησε ο Χωακίν. Δεν έχεις τίποτα να ανακαλύψεις. Σε άφησε γιατί γίνεις ιστερική και όταν το κάνεις αυτό, οι άλλοι τρομάζουν. Αν αυτός είναι ο λόγος, ξανασκέψου το. Δεν ακούς? Το έχει πει σε όλους. Βγάλε το ουρέ, κουτσομπολεύουνε πιο πολύ από εμένα. Θέλω να παραγγείλω μια πορτοκαλάδα, εντάξει. Και γρήγορα δώσ' μου. Γεια, Κίτο. Α, γεια σου. Πώς είσαι, καλά? Μα τι ωραίος που είσαι, τι ωραίος. Α, είμαι ωραίος, αλήθεια λες? Ναι, αλήθεια. Άκουσε, θέλεις κάτι να πιεις? Ναι, ναι, πολύ θα το ήθελα. Στις 10 θα έρθω να σε βρω. Α? Όχι, όχι, ήταν ένα αστείο. Κάθισε και έρχομαι. Ωραία, σε περιμένω. Ήρθα να σου πω ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό που λέγαμε, γιατί η Μαρίσα δεν θέλει και δεν θέλω άλλα προβλήματα μαζί της, όχι. Πάντα έχουμε προβλήματα με τα παιδιά, έτσι γίνεται, αλλά έτσι μαθαίνουμε, γιατί αναγκαζόμαστε να τα λύσουμε.
Είναι που μαζί της. Έχω ήδη αρκετά και χρειάζομαι ολόκληρη ομάδα ανθρώπων για να τα λύσουμε. Ναι, γιατί δεν κάθεσαι λίγο? Τα παιδιά χρειάζονται όρια και όταν τα βάζεις δημιουργούνται προβλήματα. Φυσικά είναι πιο βολικό να τα αφήνουμε να κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι στην περίπτωσή μου. Για μένα είναι αλλιώς. Εμείς έχουμε αρκετά προβλήματα. Η Μαρίσα μεγάλωσε μόνη και δεν είναι εύκολο με μια μητέρα σαν εμένα και με ένα πατέρα που δεν την κοίταξε ποτέ. Ακριβώς. Ακριβώς. Είσαι μια γυναίκα πολύ όμορφη, όλοι μιλάνε για σένα, αλλά αυτό θα πρέπει να το ξεπεράσει. Όμως εσύ θα πρέπει να καθορίσεις το δεσμό μαζί της. Πώς? Πρέπει να είσαι μητέρα, η μητέρα. Παρότι είσαι νέα και όμορφη, εκείνη χρειάζεται μια μητέρα, όχι μια φίλη ή μια αδερφή. Κατάλαβες? Λοιπόν, θα τα πούμε μια άλλη φορά. Τώρα έχω μάθημα. Πώς γίνεται να πάψεις να ασχολείσαι με κάποιον τόσο συμπαθητικούλη? Σε σένα μπορώ να το πω, γιατί δείχνεις πιο μεγάλος, πιο σίγουρος, ναι, σαν να τα έχεις ζήσει όλα. Βλέπεις, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν να κρυφτούν. Ξεχυλίζουν από παντού. Α, αυτό το ξεχυλίζουν από παντού. Τι? Δεν ακούγεται καθόλου καλά. Καθόλου καλά στο λόγο. Μα έτσι το είπα, για να δω αν με προσέχεις. Α, Γκίντο, αυτό που θέλω να σου πω είναι άκρος απόρριτο. Εντάξει, βλέπεις, έβγαινα με τον Χωακίν και με άφησε. Και θέλω να μάθω το γιατί τώρα. Πω πω, θα πρέπει να έχει βλάβει στο μυαλό. Αλλιώς δεν γίνεται να αφήσει μια τόσο όμορφη κοπέλα σαν εσένα. Άστο σε μένα. Και αυτό για το Χωακίν θα το ανακαλύψω εγώ σε λίγες μέρες. Θα δεις, θα τα μάθω όλα εγώ. Ό,τι θέλεις θα σου το πω εγώ. Όχι, σε λίγες μέρες όχι. Πρέπει να το ανακαλύψεις σήμερα κιόλας, όμορφη, σήμερα. Ό,τι μου πεις. Πάμπλο, μπορείς, σε παρακαλώ, να μας πεις τι έκανες. Εμείς ανησυχήσαμε. Ηρέμησε, μην κάνεις έτσι, όλα είναι εντάξει. Μα δεν ξέρεις τι πάθαμε όταν είδαμε τη μάνα σου που ήρθε να σε βρει. Τι έγινε, γιατί γύρισες? Πάμε στο δωμάτιο να σας πω, γιατί θέλετε να κάνουμε γυμναστική, τι κάνουμε εδώ? Ακού τι λέει, περίμενε. Μα κάνουμε γυμναστική. Γυμναστική. Τι λέτε τώρα? Μα όταν δεις την καθηγήτρια θα ενδιαφερθείς και εσύ. Είναι μία κοπελάρα. Λούνα, τι σου συμβαίνει? Τίποτα, μου έλειψε λίγο η Φλωρισιάντα. Τηλεφώνησέ της, χαζή. Όχι, πάντα το ίδιο μου συμβαίνει. Παίρνω στο σπίτι επειδή μου λείπει και μετά νιώθω χειρότερα. Τελικά είσαι πιο μωρό από την αδελφούλα σου. Αν δεν είχα και σένα, ναι. Κοίτα, ο Χωακίν έρχεται. Πάω, σας αφήνω να τα πείτε ήσυχα. Μην κουνηθείς από εδώ. Λούνα, μπορείς να μας αφήσεις μόνος? Όχι. Ναι, ναι, πώς όχι. Σε φωνάζουν τα κορίτσια. Ορίστε, εδώ είναι. Τι έγινε? Έγινε ότι ήθελα να σταματήσω να σε σκέφτομαι, αλλά δεν μπορώ. Άκουσέ με, Μαρίσα. Το ψέμα μπορώ να το ξεχάσω, αλλά εσένα δεν μπορώ να ξεχάσω. Εσύ με άφησες. Αν μου δείξεις ότι με θέλεις όσο σε θέλω εγώ, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να βγαίνουμε. Καταλαβαίνεις τι λέω, ε? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, έτοιμοι, παιδιά? Έτοιμοι για μάθημα? Βάλτε μουσική. Σήμερα θα χορέψουμε. Πάμε. Αφήστε τους εαυτούς σας ελεύθερους. Τι έγινε? Αλήθεια, είσαι φαινόμενο. Τι έγινε? Εμένα μ' αρέσουν τα σπόρ υψηλού κινδύνου. Ο χορός δεν είναι το φόρτε μου, δεν μου ταιριάζει. Δεν το λέω γι' αυτό. Για τη μία το λέω. Της έκοψες το βήχα, είσαι ο μόνος. Συμβαίνουν αυτά, φίλε, συμβαίνουν αυτά. Ναι, όμως τώρα το πρόβλημα είναι ότι άρχισε να ψιθυρίζεται στους διαδρόμους του σχολείου. Τι? Ότι άφησες τέτοια κοπέλα επειδή δεν είσαι πολύ άνδρας. Θέλεις να φας καμιά μπουνιά? Σταμάτα, μην τα βάζεις μαζί μου. Εγώ σου λέω μόνο το τι άκουσα, αυτό. Δεν καταλαβαίνω πώς ξέρανε ότι βγαίνουμε. Α, φίλε, είσαι καινούριος και δεν καταλαβαίνεις. Εδώ μαθαίνονται όλα. Δεν υπάρχει τρόπος για μυστικά. Γι' αυτό σου λέω, αν αρχίσει να βγαίνει μια βρώμα ότι δεν σου αρέσει μία επειδή είναι όμορφη, τότε πρέπει να προσέχεις. Μα δεν την άφησα επειδή δεν μου άρεσε, αλλά επειδή. Ναι. Τι να σου λέω τώρα, την άφησα εξαιτίας της μαφίας. Ποιας μαφίας?
Είμαι καινούριος, αλλά και εγώ ξέρω τι συμβαίνει εδώ. Ο Μανουέλ μου το είπε. Ο Μανουέλ. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, για εξήγησέ μου. Μα τι σου είπε ακριβώς, για πες μου, σε παρακαλώ. Ότι ο γέρος της είναι ο μεγάλος εγκέφαλος. Αν πειράξεις έστω και μία τρίχα της, είσαι νεκρός. Γι' αυτό ναι, την έκανα. Καλά. Εντάξει, λοιπόν, θα σου κάνω τη χάρη και θα διαδώσω σε όλο το σχολείο ότι ο Χωακίν είναι άντρας. Θα πω ότι δεν είσαι γκέι και πάει, τελείωσε. Γκέι εγώ δεν είμαι γκέι, εγώ είμαι ο άντρας. Όταν έβγαινα με τη μία, είχα και κάποιαν άλλη. Τι με πέρασες? Α, σοβαρά? Πες μου, με τη μία και με ποια άλλη? Μπράβο, μπράβο, ήσασταν υπέροχοι. Θα τα πούμε την άλλη φορά, μην λείψετε. Γεια. Κι εγώ, ένα φυλάκι εδώ. Θεέ μου, πόσο με εκνευρίζει που είναι τόσο χαζά αυτά τα αγόρια. Μα τι τις βρίσκουν? Της φαρμακόγλωσσας θα τις μαυρίσει το σηκώτη επειδή η καθηγήτρια τραβάει περισσότερη προσοχή. Λούνα, παιδί μου, ο κύριος Ντουνόφ σε περιμένει στο γραφείο. Γιατί, τι έκανα? Μα δεν μου είπε, πάμε, δεν πρέπει να σε περιμένει άλλο. Πήγαινε καμιά φορά, έλα. Έλα, Λούνα, δεν συμβαίνει τίποτα. Καλή τύχη. Γεια. Τι φω θα φορέσει μετά? Συγγνώμη, μήπως υπάρχει κάποιο ξεχωριστό βραβείο για τη σωστή έρευνα? Εξαρτάται από το τι έχεις ανακαλύψει. Ξέρεις γιατί μ' άφησε ο Χωακίν? Όχι μόνο το ανακάλυψα αυτό, αλλά μάλιστα έχει και πολύ ζουμί. Τόσο που αξίζει να πάμε εμείς οι δύο σε μια βολτίτσα. Σε παρακαλώ, πρώτον η κούκλα είναι πολύ χοντρή λέξη. Και δεύτερο, για πες μου κατευθείαν γιατί με παράτησε. Δεν είναι αυτό το πιο ενδιαφέρον. Για μένα είναι. Άντε, πες μου. Σε άφησε. Ναι. Εξαιτίας του Μανουέλ. Ορίστε. Δεν μπορεί να άκουσα καλά. Μήπως τα μαλλιά άκουσες μου έφραξαν μια τα χαρά. Ο Μανουέλ του είπε κάτι για σένα πολύ χοντρό. Εκείνος φοβήθηκε και γι' αυτό σε άφησε. Εγώ πάντως, να το ξέρεις αυτό, έκανα ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό να κάνω. Α, τι του είπε? Ναι, περάστε. Θεία, τι κάνεις? Γεια σου, καλή μου, πώς είσαι? Θεία, τι έπαθε η Φλόρ? Πες μου τι έπαθε η Φλόρ, πρέπει να μάθω την αλήθεια. Θεία, πες μου, σε παρακαλώ. Στο σημερινό επεισόδιο ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί Νικολέτα Βλαβιανού, Στάμι Κακαρά, Στέλιος Καλαθάς, Σία Κοσκινά, Νίκος Νίκας, Σπύρος Μπιμπίλας, Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Γιώργος Πετρόχυλος, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Χρήστος Ιριώτης, Γιώργος Χατζηγεωργίου. Ηχοληψία, Βασίλης Βασιλάκης, Χρήστος Σιδηρόπουλος, Αλέξανδρος Στρατής, Πανταζής Φίλιππας. Μίξη, Χρήστος Σιδηρόπουλος. Διεύθυνση παραγωγής, Στάμι Κακαρά. Σκηνοθεσία, Γιώργος Χατζηγεωργίου. Η μεταγλώττιση έγινε στα στούντιο κινηματογραφίας της ΕΡΔ. Συνόδευτο πιεραβός και τα σκαμινάδες.